Αλλά θέλω να πω κάτι ακόμα, απλώς σαν εικόνα, για όσους τυχόν δεν το είδατε. Απλώς για να καταλάβετε το δείγμα της παρακμής. Λάκη Πανόπουλα, ξέρω ότι θα σας αρέσει πολύ. Είναι ένα, θέλω να το δείτε ως εικόνα. Είσαι ρε παιδί μου Αμερικάνος στην πρεσβεία. Σε όλες τις πρεσβείες υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί τα κανάλια και τα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στέλνει κάθε μέρα το ραπόρτο στην πρωτεύουσά του ποια είναι η κατάσταση στη χώρα. Οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι και όλοι. Έτσι. Είσαι μάθος Αμερικάνος και βλέπεις αυτή τη σκηνή που θα σου περιγράψω όπως έγινε χθες. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Μέγκα. Και παίζουν το αν θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν. Όπως παίζαν όλοι. Και έχουν βγάλει μια κάρτα και λένε οι υπουργοί που είναι υπέρ των εκλογών και οι υπουργοί που είναι υπέρ των ασφαλισμού. Μέχρι εδώ όλοι πάνω κάτω τα ίδια κάνουν. Είναι λοιπόν τα παράθυρα. Τρέχει στη μέση, πρεδεντέρες από εδώ, καρχιλάκι από εκεί, τσίμας. Όλοι όχι, παρέα. Και κάτω είναι ο Σπυράκελο Καρχιλάκι και κάτω είναι ο Μανώλης ο Καψής. Ο Καψής, ναι. Την ώρα που έχει παίξει κάρτα και συνομιλούν τώρα από πάνω για το αν θα γίνει, δεν θα γίνει κτλ. Τι σημαίνει αυτό, με αυτό, με αυτά. Είναι ρε παιδί μου, κάθε μέρα στο Μέγκα ρε Λεωνίδα, με τρελαίνεις, στο δελτίο ειδήσεων, Λεωνίδα. Έλεος να πούμε. Λοιπόν, μου χαλάς την ιστορία. Ναι, σωστά. Λοιπόν, κάνει λοιπόν ο Καψής, παιδιά ακούστε τι έγινε, είναι φοβερό, κάνει ο Καψής, μου ήρθε τώρα μήνυμα, έτσι κάνει το κινητό, μου ήρθε τώρα μήνυμα, σε ενημερώσω, ο Υπουργός Ανάπτυξης κύριος Χατζηδάκης, ζήτησε να τον βγάλουμε από την κάρτα ότι είναι στις εκλογές, γιατί δεν είναι υπέρ των εκλογών, αλλά είναι υπέρ των ασχηματισμού και παρακαλώ πολύ να αλλάξετε την κάρτα. Ρε, αλλάξα στο λόγο του θυμίσμου, έτσι έγινε. Δεν υπερβάλλω. Στο λόγο του θυμίσμου. Πείτε μου εσύ τώρα, είσαι ο Αμερικάνος στην πρεσβεία. Παγελούσα. Και το βλέπεις αυτό πράγμα. Ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης της χώρας, αντί να ασχολείται με το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα τερατώδη προβλήματα που μπροστά σε αυτή τη χώρα και θα θυμίσουμε όλοι μας ούτως ή άλλως, είτε κάνει, δεν κάνει, είτε κάνει, είτε κάνει, είτε κάνει, οτιδήποτε, είτε κάνει, ξέρω, τούμπες. Δεν ασχολείται με το πώς θα λύνει τα προβλήματα, αλλά ασχολείται να στέλνει σε μεσάκια ο Χατζηδάκης στον Καψή για το σε ποια καρτέλα τον έχουν στο δελτίο. Δηλαδή, είναι δυνατόν, αγαπητέ φίλε νεοδημοκράτη, να δέχεσαι αυτές τις ξεφτύλες, να δέχεσαι αυτούς τους εξεφτελισμούς. Εμείς είμαστε δεξιοί. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι, υποτίθεται. Αυτό ευαγγελίζει η παράταξη της δεξιάς. Ότι είμαστε άνθρωποι νοικοκυρέοι, σοβαροί, εργαζόμενοι, που μοχθούμε. Είναι δυνατόν σε ξεφτελίζει έτσι ο Καραμαλής, όπου έχει φτάσει τους υπουργούς του στον Τραγέλαφο, να στέλνουν σε μεσάκι ο Χατζηδάκης, νυν υπουργός ανάπτυξης πανίσχυρος, στον Καψή για να του λέει βγάλουν από την κάρτα των εκλογών να μην βάλουν ένα σχηματισμό. Μιλάμε για την παρακμή της χώρας. Σε ποια μέρα, Λεωνίδα, για να δεις τώρα τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά. Αυτά δεν είναι αστεία, είναι σοβαρά πράγματα. Πάει χθες, το ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ σήμερα και το έχει πάει στα ψηλά. Αυτό κρύψανε για μια μέρα. Με τους Τούρκους, πήγε το ελικόπτερο στρατιωτικό στο Φαρμακονήσι για να προσγειωθεί να πάει στρατιώτες. Πλησιάζοντας το ελικόπτερο στο Φαρμακονήσι, τους ενημερώνει η τουρκική αεροπορία στον ασύρματο με παρεμβολή ηχητική. Φύγετε γιατί είστε στο τουρκικό ενέργειο χώρο. Στο Φαρμακονήσι, στην Ελλάδα. Δεν πτωείτε το ελικόπτερο και προσγειώνεται. Όσο είναι προσγειωμένο το ελικόπτερο στο Φαρμακονήσι και μέχρι να απογειωθεί, με αλλεπάλληλα μηνύματα στον ασύρματο οι Τούρκοι απειλούν. Σηκωθείτε και φύγετε από την Τουρκία και σηκώνετε το σκάφο από πάνω και πάνε να χαιτήσουν το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο λοιπόν, πολιτική αεροπορία. Ναι, και σε ρωτώ. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Πολεμική αεροπορία. Μα δεν έχει διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχει διαφορά. Να σου πω γιατί δεν έχει διαφορά. Διότι μιλάμε για ελληνικό έδαφος. Ναι. Δεν μιλάμε για διαφιλονικούμενο έδαφος τώρα. Δεν μιλάμε για την βραχονισίδα Ίμια που τη λένε αυτή Καρντά και μας λέγανε έλα μωρέ κάποια πρόβατα είναι πάνω και δεν βαριέσαι. Μιλάμε για κατοικημένο νησί με την έννοια ότι έχει ανθρώπους πάνω. Μιλάμε για νησί που έχει την ελληνική σημαία υψωμένη που είναι στους ελληνικούς χάρτες. Και έτσι και σου λέει ο Τουρκαλάς σήκω και φύγεσαι στην Τουρκία. Έχεις και σημασία, σε ρωτώ, αυτά δεν πρέπει να μας απασχολήσουν. Και πρέπει να μας απασχολήσει αν ο Βούδας ξύπνησε με την όρεξη να κάνει εκλογές ή με την όρεξη να κάνει ασχηματισμό. Και είναι δυνατόν ο νεοδημοκράτης που έχει δώσει αγώνες. Εγώ το λέω γιατί έχω ζήσει αυτούς τους αγώνες. Ήμουνα στην ΟΝΕΔ. Είχαμε το περίπτωση, θυμάσαι εκεί στην Ερυθρέα που κρατάγαμε τον μπαμπά και μοιράζαμε τις σημαίες στα φυλάδια. Κατεβήκαμε στις συγκεντρώσεις, πήγαμε στη ΔΑΠ, τρέχαμε. Έχουμε ματώσει. Είναι, δεν λέω για τον πρόεδρο. Ήταν πάτε στο γραφείο του Κατσαφέρα, ήταν ατύχω όλες τις πλακέτες. Είναι δυνατόν τώρα εμείς που έχουμε δώσει τους αγώνες να γινόμαστε οι χλέβοι των Πασόκων για την κατάντια που παρουσιάζει η Ελλάδα και η κυβέρνηση ο Καραμαλής. Είναι δυνατόν, άσε όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, Λάκη, αν συμφωνείς.
Αλλά πρόκειται περί φοβερού πράγμα. Δηλαδή, είναι φοβερό. Ειλικρινά σου λέω, εγώ από την αρχή, και άλλωστε γι' αυτό έκανα και την επιλογή και πήγα με τον Καρτζαφέρη. Αν το πίστευα αλλιώς, είχα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πέντε χρόνια. Με ζητάγανε. Αλλά. Εγώ που έλεγα ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο μικρός, γιατί έτσι θα μείνει στην ιστορία, ξέρετε. Ο ιστορικός του τίτλος θα είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μικρός. Γιατί θα υπάρχει όπως είναι ο Ιουστινιανός ο Μέγας και ο Ιουστίνος. Δηλαδή ο Ιουστινιανός ο μικρός. Έτσι όπως είναι ο Ναπολέον Βοναπάρτης ο Μέγας και ο Βοναπάρτης ο Τρίτος ο μικρός. Έτσι στην ιστορία θα μείνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μικρός. Εγώ λοιπόν που έλεγα ότι δεν κάνει αυτό το καλό παιδί για πρωθυπουργός, διότι είναι καλό παιδί, εξακολουθώ να το πιστεύω, ωραίος τύπος, μπορεί ενδεχομένως να είχαν. Να ήταν εκπληκτικός για να έχει ας πούμε τη διεύθυνση ενός beach bar. Θα ήταν φοβερός στο beach bar. Πλακάτζης, ωραίος, ανέκδοτα, μια χαρά. Πολύ ωραίος τύπος, έξω καρδιά, πολύ ωραίος για παρέα. Για πρωθυπουργός δεν έκανε, το πείσα από την αρχή. Αλλά ειλικρινά λέω, να στορκίζομαι, εγώ που έλεγα δεν έκανε για πρωθυπουργός. Δεν περίμενες αυτό. Δεν μπορούσα να φανταστώ αυτή την κατάντια των τελευταίων ημερών. Γιατί αυτό πλέον είναι κατάντια, είναι αποσύνθεση. Δεν πρόκειται περί ενός πρωθυπουργού που κάνει λάθη, μιλάμε πια για αποσύνθεση. Είναι σαν να εξαπίζει όλο το σύστημα του Μαξίμου. Δηλαδή, μιλάμε για μια εικόνα η οποία όχι δεν τιμά την παράταξη, όχι δεν τιμά το όνομα Καραμαλής, όχι δεν τιμά το όνομα Ελλάδα, αλλά μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι φρικώδης και να μας λέγανε ότι θα τα ζήσουμε, δεν πιστεύω ουδείς να επίστευε ποτέ ότι θα μπορούσε άνθρωπος που είχε αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού να κάθεται να ταλαιπωρεί τη χώρα από πότε. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία της πλήρους παραλυσίας από την περασμένη Πέμπτη. Από την περασμένη Πέμπτη, και λένε, μας λένε το Μαξίμου για εκλογές. Και έχει σταματήσει να λειτουργεί το παν στο ελληνικό κράτος. Και τώρα έχουμε Τετάρτη και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι ειλικρινά, σας λέω, κυρίες και κύριοι, σας μιλώ ως δεξιός, σας μιλώ ως πρώην νεοδημοκράτης, σας μιλώ κυρίως ως Έλληνας πατριώτης. Αυτά που ζούμε θυμίζουν τις τελευταίες μέρες του Βυζαντίου. Θυμίζουν την πλήρη αποσύνθεση των πάντων. Έχει πλέον τρομακτική ευθύνη, όχι ο Καραμαλής πια, αυτός είναι προφανώς ότι έχει ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Έχει ευθύνη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν αυτή η αποσύνθεση συνεχιστεί, να αναλάβει πρωτοβουλίες να σώσει την πατρίδα. Είναι πρόβλημα του συντάγματός μας και πρέπει σε επόμενη δραματική αναθεώρηση να συζητήσουμε, πρέπει σε επόμενη δραματική αναθεώρηση ποια θα είναι τα όρια εξουσίας του εκάστοτε πρωθυπουργού και πώς θα μπουν συνταγματικά θεσμοθετημένοι τρόποι ελέγχου, ναι. Γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα να κυβερνιέται, λες και βρισκόμαστε σε καθεστώς απόλυτη νομαρχία Λουδοβίκου 14. Έχει κοινοβουλευτική λοιπόν, λειτουργία, θα γίνει. Πάμε τώρα στα βιβλία μας, αλλά την με κούρεψε. Πάμε, πάμε στα βιβλία. Πάμε στα βιβλία. Λοιπόν, ξεκινάω τις προσφορές. 2-10. Α, να υπενθυμίσω ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στην ελληνική αγωγή. Ε. Ναι. Γιατί άμα γίνουν εκλογές δεν μπορούν να λέγονται μαθήματα. Βεβαίως, από χθες. Ναι. Πρώτου μηνός, στο 2-10-52-21-3-14, δεν ξέρω εφηγέρα αν έχουμε το τηλέφωνο της ελληνικής αγωγής. Τα μαθήματα ξεκινούν 1η Οκτωβρίου. Από 1η Οκτωβρίου τα μαθήματα, στο 2-10-52-21-3-14. Εγώ φέτος θα διδάσκω το δεύτερο έτος της ιστορίας, ναι. Όπου θα είναι η περίοδος από το θάνατο του Ιουλιανού με τον... Συγγνώμη, από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με το θάνατο του Ιουλιανού, δηλαδή ο αρχαίος κόσμος και το τέλος του αρχαίου κόσμου. Το τέλος του αρχαίου. Η ελληνική χρόνια, η νομοκρατία και η ύστερη αρχαιότητα, όπως λέγονται επιστημονικά αυτές οι εποχές. Από το 323, δηλαδή προ Χριστού, στο 363 μετά Χριστόν θα είναι το δικό μου μάθημα. Έχουμε όμως μαθήματα αρχαίων ελληνικών φυσικά με την Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου. Έχουμε την Ειρήνη Μαυροπούλου για τα παιδιά. Έχουμε μαθήματα καινούργια με τιμολογίες με την Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου και πολλά πράγματα. Να δείξουμε αν έχουμε το τηλέφωνο της ελληνικής αγωγής το 210-52-21-314. Το ξαναλέω. Μπορούμε να το γράψουμε. Ετοιμάζουμε με μεγάλο αφιέρωμα. 52-21-3-14 ξεκίνησαν από χθες οι εγγραφές στα τμήματα σπουδών της ελληνικής αγωγής και έχετε την ευκαιρία να εγγραφείτε όσο μπορείτε γρηγορότερα. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο κλείνουν όλα τα τμήματα στην ελληνική αγωγή για να προλάβετε να έχετε τη θέση στο τμήμα που θέλετε. 210-52-21-3-14, έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου. Πρέπει να πάρετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τηλέφωνο και να αποφασίσετε όσοι επιθυμείτε εσείς και τα παιδιά σας την εγγραφή σας όσο γίνεται γρηγορότερα, διότι πάντα όσο το αφήνει τελευταία στιγμή δεν μπορούν τελικά να έρχονται τα τμήματα που θέλουν.